Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και εσάς για την υπομονή και το κουράγιο που φτάσατε μέχρι το ΨΥ. Είμαστε χύψοι εδώ. Ήταν τα αρχικά που χρησιμοποιούσε ο Κίτσος Σωτεγόπουλος στα παρασκήνια της Ελευθεροτυπίας, όταν δεν ήθελε να υπογράψει με το όνομά του. Και χύψοι είναι αυτό που φαντάζεστε όλοι. Δεν θα σας κουράσω. Και ως τελευταίος θα μιλήσω με 2-3 παραδείγματα και με ονόματα. Γιατί οι πραγματικοί εκπρόσωποι της ερευνητικής δημοσιογραφίας στη χώρα μας δεν είναι αυτοί που βρίσκονται στο σημερινό πάνελ, αλλά κυρίως κάποιοι άλλοι. Εκείνοι που μονοπόλησαν το χώρο αυτό επί δεκαετίες, εκείνοι που σημάδεψαν το πέρασμα από την έντυπη δημοσιογραφία στα μεγάλα ρεπορτάζ του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, και δυστυχώς είναι πάλι σε μεγάλο βαθμό οι ίδιοι που σημαδεύουν και σήμερα το πέρασμα στη δημοσιογραφία του διαδικτύου, έχοντας δώσει το όνομά τους και τη σφραγίδα τους σε ιστότοπους ή επαγγελματικά ιστολόγια που ήδη πνίγουν την υποτιθέμενη ιντερνετική πολυφωνία. Τηλεγραφικά η άποψή μου για το θέμα. Πρώτον, δεν υπάρχει καμιά έτοιμη συνταγή για την ερευνητική δημοσιογραφία. Το ίδιο μοντέλο που μπορεί να οδηγήσει στη μεγάλη δημοσιογραφική αποκάλυψη, αν αντιγραφεί σε κάποιες άλλες συνθήκες, μπορεί να καταλήξει στο απόλυτο φιάσκο. Θα εξηγηθώ λίγο παρακάτω. Δεύτερον, δεν υπάρχει το ίστατο κρυμμένο μυστικό, το οποίο οφείλει να αποκαλύψει η δημοσιογραφία. Δεν εννοώ φυσικά ότι δεν υπάρχουν μυστικά, αλλά η αναζήτηση του απόλυτου μυστικού, της απόλυτης συνωμοσίας, η οποία υποτίθεται ότι εξηγεί τα πάντα, μετατρέπει τη δημοσιογραφία σε σενάριο κινηματογραφικής ταινίας και εμάς τους δημοσιογράφους σε κάτι απολιακόπουλο. Αναφέρθηκε προηγουμένως, για παράδειγμα, η μαθήτριά μου στη Μανολάδα ή στις Κουριές. Εκεί δεν υπάρχει κανένα μυστικό. Όλα είναι χειροπιαστά και φανερά. Το θέμα είναι ποιος θα πάει και πώς θα πάει για να αναζητήσει αυτά τα φανερά. Τρίτο και τελευταίο, το κέριο ζήτημα για την περίφημη ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας είναι η σχέση βέβαια με την πολιτική και την οικονομική εξουσία, αλλά και κάθε είδους εξουσία. Το πρόβλημα είναι ότι οι πηγές των πληροφοριών προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από αυτούς τους φορείς. Με ποιο τρόπο η ερευνητική δημοσιογραφία μπορεί να προφυλαχτεί από την άκρητη ταύτιση με κάποια συγκεκριμένα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, και εδώ με παράδειγμα θα απαντήσω. Παράδειγμα 1. Η αποκαλύψη της μεταπολίτευσης. Όσο και αν δεν θέλουμε να το θυμόμαστε, οι μεγάλες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις μεταπολίτευσης υπογράφονται από ορισμένα ονόματα, τα οποία σήμερα μόνο ως παραδείγματα προς αποφυγή τα αναφέρουμε μεταξύ μας. Το ενδιαφέρον είναι ότι αν διαβάσετε τις έρευνες των συναδέλφων μας αυτών, ο Θεός να τους κάνει, της δεκαετίας του 70 και του 80, θα διαπιστώσετε ότι οι ίδιοι δεν έχουν αλλάξει και τόσο πολύ στον τρόπο που αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα. Εκείνο που άλλαξε ήταν το κοινωνικό περιβάλλον, δηλαδή το αναγνωστικό κοινό, το οποίο τους πίεζε τότε, ενώ τα πρώτα χρόνια μετά την πτώση της δικτατορίας, να αναζητούν και να γράφουν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το παράδειγμα. Το δίδυμο Γιώργη Κρεμιδά Βαγγέλη Κουτουζή. Το 1975-76-77 συνέβαλαν αποφασιστικά στην αποκάλυψη δικτύου νεοφασιστών βομβιστών, εντοπίζοντας κρυσφύγετο με όπλα και σχεδόν υποχρεώνοντας τις ράθυμες, αν όχι απρόθυμες αρχές, να παρέμβουν. Το Σεπτέμβριο του 90, το ίδιο δίδυμο ευθύνεται για το μεγαλύτερο αστυνομικό δημοσιογραφικό φιάσκο των τελευταίων δεκαετιών, όταν έπεισαν τον εισαγγελέα Τσεβά, σε συνεργασία με τον συγγραφέα Αντώνη Στρατή, ότι είχαν ανακαλύψει τα πρόσωπα που κρύβονταν πίσω από τη 17 Νοέμβρη και ο Τσεβάς διέταξε αστυνομική έρευνα και μπουκάρισε στα σπίτια αυτών των ανθρώπων, που την Άννα Φιλίνη, τον Μπίστη, την Λεοντίδου, εν πάση περιπτώσει ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με την υπόθεση. Και είναι οι ίδιοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι εφάρμοσαν την ίδια μέθοδο, αλλά σε άλλες συνθήκες. Είναι το μεγάλο λάθος. Ποιος κρίνει τώρα αν κάτι θα
θα πάει προς την κατεύθυνση της επιτυχίας ή του φιάσκου, όπως σας είπα. Ασφαλώς βέβαια παίζει ρόλο και η προσωπική στάση του καθενός, αλλά κυρίως είναι αυτή η εξωτερική, η κοινωνική πίεση και οι πολιτικές συνθήκες. Γιατί οι συνθήκες που έγινε η ανακάλυψη του 90 ήταν οι συνθήκες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που ήθελε οπωσδήποτε πάση θυσία να βρεθεί η 17 Νοέμβρη και μάλιστα σε κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο που να εφάπτεται στην αριστερά και στο Πασόκ. Αυτό δηλαδή το αντιδικατορικό κίνημα των τελευταίων ετών και το κίνημα της μεταπολίτευσης ήταν που διαμόρφωσε τις δημοκρατικές ευαισθησίες του Γιώργου του Τράγκα ή του Κακαουνάκη ή και άλλων συναδέλφων μας ζώντων ή μη. Όταν έλειψε αυτό, έχουμε 4 μέλη της Χρυσής Αυγής να μονοπολούν την εκπομπή του Τράγκα, του ίδιου Τράγκα που είχε γράψει για τους φασίστες μέχρι και βιβλίο την περίοδο της μεταπολίτευσης. Παράδειγμα δεύτερο για τη δημοσιογραφία και την πολιτική. Είναι γνωστό οι δημοσιογράφοι που πολιτεύονται, εφόσον είναι πολύ κοντά σε αυτή την λογική τους και η πορεία της καριέρας τους. Είναι γνωστές οι παλιές ιστορίες, κυρίως τηλεοπτικοί δημοσιογράφοι βέβαια, γιατί έχουν και μια μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα. Είναι γνωστό θέμα, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Θα αναφερθώ στην αντίστροφη πορεία, την αντιστροφή των ρόλων. Πώς χρησιμοποιείται η δημοσιογραφία για να υποβάλει τους όρους της στην πολιτική. Ένα ανέκδοτο από αυτή την υπόθεση είναι η περίπτωση του Γιάννη Καψή, ο οποίος βέβαια ήταν δημοσιογράφος μεγάλος και διευθυντής κτλ. Και έγινε κάποια στιγμή υφυπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Παπανδρέου. Όταν προδικτατορικά στο Έθνος είχε κάνει μια σειρά δημοσιογραφικών ερευνών ο Γιάννης Καψής για τη μειονότητα την μουσουλμανική της Θράκης. Όταν μετά από 15 χρόνια έγινε υφυπουργός και βρεθήκαμε με τον συνάδελφο Τρίμη να αναζητούμε τον τρόπο που αντιμετωπίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί σε αυτό ανήκε την μειονότητα, είδαμε με έκπληξη ότι τα χαρτιά που είχαν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών ως μπούσουλες για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα ήταν η σειρά των ρεπορτάζ του Γιάννη Καψή. Αυτό έχει γίνει κανόνας την τελευταία περίοδο, γιατί η διαπλοκή, σας θυμίζω τους υπουργούς που παρελάβουν κατά καιρούς από το ΜΕΓΑ, όχι για να εξηγήσουν τι πρέπει να γίνει, αλλά για να μάθουν τι πρέπει να γίνει. Είναι οι γνωστές συνεντεύξεις που υποβάλλονται από το γνωστό πάνελ, από τη δημοσιογραφία δηλαδή προς την πολιτική, φυσικά πίσω από αυτού του είδους την δημοσιογραφία, βρίσκεται και πάλι η πολιτική, αλλά μια άλλου είδους πολιτική και μια άλλου είδους αυτό που λέγαμε εδώ και αρκετά χρόνια διαπλοκή. Αυτή την αντίστροφη πορεία ακολουθούν πολλοί πολιτικοί οι οποίοι αισθάνονται την ανάγκη να κάνουν οι ίδιοι έρευνες και να υποκαταστήσουν τη δημοσιογραφία. Με πιο αστεία περίπτωση αυτή του Πάνου Καμένου, ο οποίος έχει συγγράψει απίστευτες φαντασιοπληξίες ως ερευνητής δημοσιογράφος, μάλιστα τις περισσότερες από αυτές τις έχει γράψει και ο Γιωργαλάς. Αυτά είναι η αντιστροφή της σχέσης της δημοσιογραφίας με την πολιτική. Θα τελειώσω με ένα παράδειγμα ερευνητικής δημοσιογραφίας από το μακρινό 1931 για να δούμε πώς το θέμα αυτό είναι κάπως περίεργο και πώς συμπλέκονται διάφορες ιστορίες με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την εποχή και την προδιάθεση του καθενός. Το ρεπορτάζ αυτό είναι από τον Ριζοσπάστη. Είναι 3η 11 Αυγούστου του 1931. Ο Ριζοσπάστης κυκλοφορούσε τότε δισέλιδος, ένα φύλλο δηλαδή. Και τα δύο φύλλα και οι δύο σελίδες είναι αφιερωμένες στο ίδιο θέμα. Είναι πολύ μεγάλο δηλαδή το ρεπορτάζ. Και τιτλοφορείται «Αποκάλυψη του αστικού παραδείσου».
Οι ανήθικοι, αυτοί που έχουν λερωμένη τιμή, μιλάνε για ηθική και συκοφαντούν τους κομμουνιστές πως θα χαλάσουν την οικογένεια. Ξεσκίζουμε τον πέπλο που σκεπάζει τον οχετό της ανηθικότητας, των εκμεταλλευτών της φτωχολογιάς. Μετά τον Αλεξανδρή, υπουργό επί της Γεωργίας, νέος άσος της αστικής ηθικής, ο υπουργός της δικαιοσύνης, ο Αβραάμ αποκαλύφθηκε, συλληφθεί σε παυτοφόρο με τον βουλευτή Εγίνης Χατζή και δύο ναύτες στην Αγία Παρασκευή. Είναι κίνεδος. Είναι δύο σελίδες του ριζοσπάστη. Σας διαβάζω ένα κομμάτι, μονάχα μια παράγραφο, δεν σας κουράσω. Λοιπόν, ο κύριος Αβραάμ ήταν γνωστό πως ήταν κίνεδος. Επειδή δεν ξέρουμε πως και αυτή τη λέξη πολλοί εργάτες δεν την καταλαβαίνουν, υποχρεούμαστε να δανειστούμε μια άλλη, λαϊκή, πράγμα που ίσως άλλωστε δώσει αφορμή στους εν μεσαίων οι αδελφούς καθηγητές του Πανεπιστημίου να κηρύξουν από εξέγερση και αγανάκτηση των ιερών τους συστημάτων κατά της βαρβαρότητας μια ακόμα φορά τις σοφές τους περιπατρώας και εθνικής γλώτητας αντιλήψεις. Λέγεται λοιπόν στη γλώσσα του λαού η λέξη κίνεδος μπινές. Ο κύριος επί της δικαιοσύνης λοιπόν υπουργός ήταν γνωστό πως ήταν μπινές. Σας λέω αυτό το ακραίο παράδειγμα, το οποίο υπογράφει ο Θανάσης Κλάρας. Είναι ο Άρης Βελουχιώτης. Σας λέω ότι τα πράγματα είναι κάπως μπερδεμένα, θέλω να πω. Μετά από... Μην λέτε κακά πράγματα για τον Τράγκα, γιατί μετά από 70 χρόνια... μετά από 70 χρόνια, που έχουν αμεσολαβήσει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να φαντάζεστε. Θέλω να πω με αυτό το που κλείνω, ότι η υπόθεση της ερευνητικής δημοσιογραφίας και της σχέσης με την πολιτική είναι πάρα πολύ περίεργη. Και μια μικρή παρατήρηση μπορεί να θεωρηθεί και κριτική προς τον Κώστα, αλλά μου επιτρέπει, επειδή είμαι μεγαλύτερος και δάσκαλος της Ντίνας, μια παγίδα της ερευνητικής δημοσιογραφίας είναι να βάλει στο κέντρο του ενδιαφέροντος του τον ίδιο τον δημοσιογράφο. Προς το εγώ δεν θέλω να ταυτίσω αυτό το πράγμα, αλλά το έκανε ο Τριανταφυλόπουλος λέγοντας είμαι ο δημοσιογράφος με δέλτα κεφαλαίο και κατέληξε με πολύ μικρό δέλτα. Υπάρχει λόγος για αυτό, έτσι? Ναι, όχι, το λέω ότι δεν το λέω για την περίπτωση. Δεν το λέω για το συγκεκριμένο αυτό. Αλλά λέω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το οποίο το αντιμετωπίζουμε επειδή δεχόμαστε επιθέσεις και αναγκαστικά πρέπει να αμυνθούμε. Είναι λογικό αυτό. Αλλά το αντικείμενό μας είναι εκτός από εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ.